Και του είπα: το μικρό κάνει εμετό. Έχει κάνει, του λέω, 3-4 φορές εμετό. Και μου λέει: καλά, δεν πάμε, μου λέει, στο γάμο, απλώς θα γυρίσουμε πίσω. Λέω: καλά, κάντε ό,τι καταλαβαίνετε. Μετά πήρε το γιατρό τηλέφωνο και του είπε να πάρει μια κάτι φάρμακα το μωρό. Και ήταν σε, είμαστε σε επικοινωνία μέχρι τις 12 και ένα λεπτό. Μίλησε τελευταία φορά, κάθε μισή ώρα έπαιρνε τηλέφωνο η μαμά του παιδιού, η Ροδούλα, και μιλούσε με τη σύζυγό μου. 12 και ένα λεπτό ήταν η τελευταία φορά που μιλήσαμε. Μιλήσανε μαζί. Το πρωί σηκώθηκα εγώ να πάω στη δουλειά και χτύπησε το σταθερό του σπιτιού και νόμιζα πως ήταν η Ροδούλα. Ήταν η αδερφή της Κωνσταντίνα και μου λέει συγκεκριμένα: έλα, γυρίσανε, μου λέει, τα παιδιά. Λέω: λάθος φαίνεται κάνουνε. Ποια παιδιά να γυρίσουνε. Λέω: ποιος είναι στο τηλέφωνο, μου λέει: η Κωνσταντίνα είμαι. Έλα, ρε Κωνσταντίνα, της λέω, λέει, δεν ήρθε, μου λέει, ούτε ο Κωστής ούτε η Ροδούλα γύρισανε, μου λέει, στις Γιαρχάνες. Μήπως, μου λέει, ήρθαν εκεί, λέω, όχι. Λέει, τις παίρνω τηλέφωνο και δεν απαντούνε. Σε κάποια φάση έπαιρνα μετά και εγώ τηλέφωνο, δεν απαντούσαν, έφυγα, πήγα στη δουλειά. Στη δουλειά με πήρε σύζυγός μου τηλέφωνο και μου λέει ότι η Κωνσταντίνα είδε στο ίντερνετ ότι ένα αμάξι με 4 άτομα πνίγηκε. Εγώ δεν ήξερα ούτε αν υπήρχε ποταμός εκεί, ούτε τίποτα. Και από το τηλέφωνο, ξέρω εγώ, μετά μου με ξαναπαίνει η σύζυγός μου, της λέω: ξαναπάρ' την Κωνσταντίνα τηλέφωνο, ψάχναμε να βρούμε κι εμείς. Πήραμε στην αστυνομία στο Ηράκλειο και μας το επιβεβαιώσανε ότι ψάχνουν ένα αμάξι. Η Κωνσταντίνα έφυγε, μετά πήγε στην αστυνομία. Εγώ έφυγα με ένα ξάδερφό μου, πήγαινα στο σημείο, στο Σιβάν. Και στον δρόμο μάθαμε ότι ήταν τα δικά του κινητά. Και μας είχαν πει από την αστυνομία ότι η Ροδούλα μίλησε. Ναι. Όχι, ολοκληρώστε, δεν ήθελα να σας πω. Η Ροδούλα μίλησε τρία δευτερόλεπτα, μίλησε η Ροδούλα. Και ο γιος μου μίλησε, νομίζω ότι μίλησε ο γιος μου 10 δευτερόλεπτα. Από ό,τι μας είπαν από την αστυνομία. Έτσι ξεκινήσα μετά τον Γολγοθά, ζητώντας βοήθεια, ναι. Μου είπατε νωρίτερα ότι τα παιδιά είχαν πάει το πρωί να διαλέξουν τον ηφικό της Ροδούλας. Ναι. Αυτό το μάθατε μετά το μοιραίο, τώρα το μάθατε. Όχι. Εγώ δεν το ήξερα. Ναι. Απλώς το έμαθα μετά που πήρα το γιο μου τηλέφωνο και του είπα: καλά, πού είσαι, ρε, του λέω, σε παίρνω τόση ώρα τηλέφωνο και δεν σηκώνεις το τηλέφωνο και είναι μικρή άρρωστη. Και μου λέει η Ροδούλα, πήγαμε, μου λέει, ήρθαμε, μου λέει, στο Ηράκλειο και διαλέξαμε, μου λέει, διαλέγαμε, μου λέει, το νηφικό και είχαμε, μου λέει, τα κινητά στο αμάξι. Από εκεί το έμαθα εγώ. Τα παιδιά κάνανε, είχαν κάνει ένα πολιτικό γάμο. Οι φίλοι του το ξέρανε. Ναι. Είχαν κάνει ένα πολιτικό γάμο. Για το παιδί, ναι, όταν γεννήθηκε το παιδί. Πριν 1,5 χρόνο είχαν χάσει άλλο ένα κοριτσάκι. Και μετά ήρθε αυτό, κάνανε τον πολιτικό γάμο και τώρα ήθελε να κάνει το θρησκευτικό. Και μου λέει και συνέχεια, του έλεγα, βρε, εσύ δεν έχουμε τη δυνατότητα, του λέω, να κάνεις ένα γάμο όπως τον κάνει όλος ο κόσμος. Φτωχοί άνθρωποι, του λέει, είμαστε. Όχι, μου λέει. Θα κάνω, μου λέει, ένα γάμο δυνατό. Η Ροδούλα, το παιδάκι που έχασε, το είχε φέρει στον κόσμο κανονικά, ήτανε αποβολή. Είχε γεννηθεί το μωρό? Όχι, το έχασε 8 μηνών. Α, το έχασε σε πολύ προχωρημένη γέννηση. 8 μηνών έγκυος ήταν. Είχε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ η οικογένεια της Ροδούλας. Είχε χάσει τον πατέρα της πρώτα, μετά έμεινε έγκυος. Ναι, είχε χάσει πρόσφατα τον πατέρα. Είχε χάσει μετά πολύ έμεινε έγκυος, ναι. Μετά έχασε τον ναι. Είχε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Η νύφη μου ήταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση ψυχολογικά μετά που έχασε το παιδί. Μετά που ήρθε το άλλο παιδί και έμεινε πάλι έγκυος, είχε να έρθει στα ίσια της σχεδόν. Ήταν αγαπημένα παιδιά, βοηθούσε ένας τον άλλο πάρα πολύ. Αγαπημένα. Και ο Κωστής ήταν το μοναδικό σας παιδί. Ναι, το μοναδικό μου παιδί ήταν. Αυτή τη στιγμή έχει μείνει πίσω και μια κοπέλα, η 24χρονη αδελφή της Ροδούλας, γιατί η οικογένεια αυτή ξεκληρίστηκε όλη. Ξεκληρίστηκε. Έφυγε η μια αδερφή, η Μαριλένα, η άλλη αδερφή, η Ροδούλα και η μάνα των κοριτσιών και έμεινε μόνο μια κόρη. Και η μητέρα της, ναι. Ναι, ναι.
Τώρα οι δύο οικογένειες στηρίζουν η μια την άλλη. Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Και εμείς δίπλα στην Κωνσταντίνα και η Κωνσταντίνα δίπλα σε εμάς. Οπωσδήποτε. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τώρα το κορίτσι. Να σας ρωτήσω να κάτι. Να προχωρεί μόνο στη ζωή. Για αυτή. Ναι. Δεν πρέπει να γίνει κάτι, όχι μόνο για τα δικά σας τα παιδιά. Για όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι χάνονται από την κρατική αναλγησία. Εκεί σε αυτό το σημείο δεν υπήρχε τίποτα. Δεν υπήρχε σήμανση ότι από εκεί περνάει ποτάμι. Δεν είχε γίνει κανένα έργο, παρόλο που είχαν κινδυνεύσει σύμφωνα με πάρα πολλές μαρτυρίες και στην εκπομπή καταγράψαμε πάρα πολλοί κόσμος. Εμείς μόνο βγάλαμε τον κύριο Πυρουνάκη, έναν κάτοικο της περιοχής, ο οποίος είχε σωθεί από θαύμα. Είχε και αυτός κοντέψει να πνιγεί εκεί με το αυτοκίνητο και μάλιστα ημέρα εκείνος. Ημέρα και ημέρα που δεν είχε και βροχή. Ναι, εκεί ναι. Τα παιδιά δεν ξέραν την περιοχή, ήταν θεοσκότεινα, μία μαυρίλα και πήγανε να περάσουν χωρίς κανείς να μεριμνήσει τίποτα. Χωρίς κανείς να κλείσει το δρόμο. Από τη στιγμή που είχαν βγει οι μετεωρολόγοι και λέγανε για τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Όφιλε λοιπόν, η Κρήτη ήταν βεβαίως, σε άθλια κατάσταση. Όφιλε η πολιτεία να έχει λάβει μέτρα. Τατιάνα, αυτό το είδαμε και στη Μάντρα, έτσι. Δεν λέω ότι είναι παρόμοιο, αλλά όντως και εκεί υπήρξε κρατική αδιαφορία και αμεριμνησία με αποτέλεσμα να έχουμε τόσους νεκρούς. Λοιπόν, είναι μία μικρογραφία αυτής της τραγωδίας. Σωστή. Αυτό που έγινε στην οικογένειά σας, κύριε Γιαννακάκη. Είναι φοβερό, κύριε Γιαννακάκη. Ναι. Κύριε Γιαννακάκη, τι λέτε γι' αυτό? Δεν είναι μόνο ότι δεν είχε προβλέψει, ας είχαν λάμπες, αλλά ήταν και το GPS που σε έβγαζε από αυτό το δρόμο. Ήταν και το GPS. Και σε GPS να μπήκαν, επειδή δεν ξέραν την περιοχή και βάλανε το GPS για να περάσουν από αυτό το δρόμο, για να γυρίσουν πίσω, τσι έστελνε από αυτό το δρόμο, δεν τσι έστελνε από τον άλλο δρόμο. Το GPS και τους έστελνε από αυτό. Και λέγατε... Μπορούσε όμως και το μαγαζί να κάνει... και το μαγαζί να κάνει μια δήλωση, ρε παιδί μου, και να πούνε στο μικρόφωνο, στις οργανωπαίχτες, να πούνε, παιδιά, πιο κάτω 100 μέτρα, 200 μέτρα έχει ένα ποτάμι. Μην περάσει κανείς. Μπορούσε να το κάνει και αυτό. Δεν πιστεύω, λέει, να ήταν τόσο τραγικό να πει. Αφού τους είχε ενημερώσει κάποιος όμως. Στους ανθρώπους που δεν ξέρουν. Ή και στους αυτούς που ήταν μέσα στο μαγαζί. Όταν έρχονται πολιτικοί, κύριε Γιαννακάκη, όταν έρχονται πολιτικοί εκεί στην Κρήτη, στα χωριά, τι γίνεται? Κλείνουν οι δρόμοι σας? Φυσικά, όταν έρθει ένας πολιτικός οποιοδήποτε κόμματος, κλείνει όλη η Κρήτη. Δεν μπορούμε να περάσουμε. Δεν μπορούμε να περάσουμε πουθενά. Στα Χανιά πάει, στον Άγιο Νικόλαο κλείνει τους δρόμους. Στον Άγιο Νικόλαο έρθε, στα Χανιά κλείνουν τους δρόμους. Και τώρα δεν μπορούσαν να κλείσουν ένα δρόμο για 10 μέρες που είχε τόσο νερό, τόση βροχή. Κατέβαζε τόσο νερό το ποτάμι. Να το κλείσουν για 5 μέρες. Πώς όταν έρθει ένας πολιτικός κλείνουν τα πάντα? Δεν μπορώ να καταλάβω. Αφού βλέπουν το ποτάμι, ο πρόεδρος να πάει να βάλει κάτι, να κλείσει. Όπως το έκαμε τώρα. Όχι να τον κλείσει προσωρινά το δρόμο, προς Θεού να τον ανοίξει. Δεν μπορεί να κάνει τη γέφυρα που λέει ότι δεν του δίνει τα λεφτά το κράτος. Να κλείσει τον δρόμο, να κλείνει ο δρόμος για 10 μέρες, να βάλει μια μπάρα. Εάν περνούσε, αν ήταν τρένο, δεν θα έκανε μια μπάρα. Σωστά. Θα πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες και στο Δήμο και στην Περιφέρεια, στην Πολιτική Προστασία. Φυσικά. Όλοι αυτοί έχουν ευθύνη για το συγκεκριμένο περιστατικό. Το ποιος έχει την κύρια ευθύνη, ποιος έφταξε, τι έγινε, δεν είναι δουλειά των δημοσιογράφων. Όχι. Είναι δουλειά της δικαιοσύνης. Είναι δουλειά της δικαιοσύνης. Και να σας πω και κάτι, έχουμε εκλογές τώρα. Τώρα θα δείτε που θα σπεύσουν όλοι. Τώρα έχουμε εκλογές δημοτικές, τις περιφέρειες, βουλευτικές ενδεχομένως. Θα δείτε που θα σπεύσουν όλοι τώρα να σκεφτούν να βάλουν μπάρες, να φτιάξουν το ποτάμι. Έτσι γίνεται πάντα. Παραμονές εκλογών. Μέχρι να έρθουν οι εκλογές, θερνούμε θύματα. Μέρη, να σου πω κάτι. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα όλων μας χρόνια να συζητάμε για τέτοια θέματα. Κάθε χρόνο οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας βγάζουν ενημερωτικά να προσέχει ο κόσμος τις λεγόμενες Ιρλανδικές διαβάσεις από τις οποίες περνούν χύμαροι και δεν υπάρχουν γέφυρες. Και κάθε χρόνο, κάθε φορά που έχουμε μια τέτοια φυσική καταστροφή, έχουμε ανθρώπους που πνίγονται με αυτόν τον τρόπο. Μαρία, έχω στο αρχείο μου δεκάδες δικογραφίες όσα χρόνια κάνω αυτό το ρεπορτάζ με παρεμβάσεις της δικαιοσύνης για τέτοιες υποθέσεις. Λοιπόν, και το αποτέλεσμα και είναι. Και πάλι μηλές. Συζητάμε το ίδιο. Και το ίδιο και το ίδιο. Ποιος έχει την ευθύνη και ποιος δεν την έχει. Εγώ θα ήθελα στο σημείο αυτό να σας
πώς είπατε. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, με ενημερώνουν από το κοντρόλο ότι σε λίγο, μάλιστα τώρα, θα ήθελα να σας αποχαιρετήσουμε με μία πολύ ξεχωριστή στιγμή για σας. Θα ήθελα να σας αποχαιρετήσουμε. Θα ήθελα να σας αποχαιρετήσω με μια μαντινιάδα, όπως κάνουμε κριτική πάντα. Βεβαίως. Νερό και χιόνι θα γεννώ, από σήμερα και πέρα. Θα είμαι τη μια θα είμαι παππούς, την άλλη... τη μια θα γίνω εγώ παππούς, την άλλη εγώ πατέρας.